Όλα αυτά αναλυτικά πάμε στην συνάδελφο την Άννα Τιτζιώτη να μας ενημερώσει από το Βιωτεία Σοπ και το Ύστερα. Άννα, καλησπέρα. Μια καλησπέρα, καραμπόλα σας. Η οποία έχει φέρει μια νεκρή τουλάχιστον. Σε ακούμε στο ρεπορτάζ που καλύπτεις. Ναι, μνήμες λοιπόν της Εγνατίας Οδού ζωντάνεψαν σήμερα στο σχηματάρι. Γύρω στις 6 το απόγευμα υπήρξε καραμπόλα με δύο ταλίκες και ένα λεωφορείο. Μέχρι στιγμής έχουμε μία γυναίκα νεκρή, η οποία μεταφερόταν στη Χαλκίδα, στο νοσοκομείο και στον δρόμο δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Έχουμε 2-3 σοβαρά τραυματισμένους και ακόμα 5-6 άτομα πιο ελαφρά. Κάποιοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Σίβας, κάποιοι Χαλκίδα και είναι έτοιμοι να... Είναι σε ετοιμότητα να τους πάνε και Αθήνα. Ήδη έχουμε ενημέρωση ότι έχουν δώσει και διαφορετικούς δρόμους, παρακαμπτήριους για την κυκλοφορία, μιας και το ρεύμα προς Αθήνα έχει κλείσει στο 60 χιλιόμετρο λίγο πριν τη Θήβα, έτσι όπως ερχόμαστε από Αθήνα. Αυτό που αξίζει να τονίσουμε είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, και μιλάω από σήμερα το πρωί, διότι... Δυστυχώς ή ευτυχώς κατέβηκα στην Αθήνα σήμερα και το διαπίστωσα μόνος μου. Έβρεχε ακατάπαυστα. Πριν από λίγο μπαίνοντας στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, είδα ότι η ποσότητα βροχής που έχει πέσει τις τελευταίες 22 ώρες είναι αντίστοιχη με 50 ημέρες. Δηλαδή μιλάμε για 100 με 130 λίτρα ανά τετραγωνικό. Είναι απίστευτη η ποσότητα νερού. Είναι απίστευτο, ναι. Εδώ βιοθεία δηλαδή και βία γίνεται χαμός από χθες. 24 ώρες βρέχει συνέχεια. Ανεβαίνοντας ειδικά το απόγευμα από την Αθήνα, 2 ώρες πριν γίνει το περιστατικό, από το σημείο εκείνο ανέβαινα από την Αθήνα, έλεγα ότι θα είναι πραγματικά θαύμα να μην θρηνήσουμε σήμερα θύματα σε αυτή την απίστευτη κατάσταση που επικρατούσε στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο. Και μιας και λέμε συνέχεια ότι το Εθνικό Οδικό Δίκτυο είναι άδειο γιατί τα διόδια είναι ακριβά, κατέβηκε η τιμή της βενζίνης και ξαναγέμισε η Εθνική Οδός με αυτοκίνητα και φορτηγά, διότι είδα και σήμερα με τα μάτια μου πάρα πολλά. Ναι, δυστυχώς γίνεται χαμός αυτή τη στιγμή, δηλαδή όλο το απόγευμα. Τα σωστικά συνεργεία παραμένουν εκεί στο σημείο. Δεν έχει γίνει πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας και μάλλον θα πάρει όλο το βράδυ. Να επαναλάβουμε ότι έχουν εμπλακεί στο περιστατικό 2 νταλίκες, ένα λεωφορείο και περισσότερα από 30 γιοταχή βατικά οχήματα. Ναι, μία νεκρή 30 με 35 γιοταχή υπολογίζουμε. Μία νεκρή, αρκετή τραυματία. Άννα, είμαστε σε επικοινωνία εφόσον χρειαστεί να συνδεθούμε ξανά και να μας δώσεις νέα ενημέρωση. Προς το παρόν, καλό βράδυ, να είσαι καλά. Καλό σας βράδυ. Πάμε τώρα στην Ροδίτσα Λαμίας.